Εδώ βλέπω ερωτήματα ότι έχετε δεχτεί λέει, απαξίωση ακόμα λέει, και μπροστά στον Περιφερειάρχη. Τι σημαίνει αυτό, τι απαξίωση έχετε βρεθεί μπροστά στον Περιφερειάρχη? Επειδή είναι παρόν στη συγκεκριμένη περίπτωση που ήταν ο Κώστας, μπορώ να αναφέρω το περιστατικό ακριβώς. Η απαξίωση ήταν ότι όταν ζητήσαμε ένα ραντεβού για να ανέβουμε να δούμε τον κύριο Τριαντόπουλο για να απαντηθούν κάποια ερωτήματα που έχουν σταλεί με υπομνήματα του Συλλόγου. Η απαξίωση που πήραμε και η κουβέντα που ακούστηκε παρουσία όλων, δεν είναι δική μου ούτε τη βγάζω από το κεφάλι μου, ήταν ότι ποιος είναι ο σύλλογος και ποιος νομίζετε ότι είστε. Έχετε καβαλείς καλά. Ο σύλλογος λοιπόν. Ο σύλλογος λοιπόν δεν έχει καβαλείς καλά. Ξέρει ποιος εκπροσωπεί. Έχει 800 μοναδιαία ενεργά μέλη, που σημαίνει ότι έχει στην πλάτη του ευθύνη, σε αυτούς απολογείται. Και σε αυτούς έχει να δώσει λόγο. Μισό λεπτό. Ο Υφυπουργός Αθλητισμού μίλησε με αυτόν τον τρόπο μπροστά στον Περιφερειάρχη για εσάς, αυτό μου λέτε. Σε όλους τους αυτοδιοικητικούς που ήταν. Και στους σύλλογους. Σε κοινή θέα δηλαδή. Σε όλο κοινή αυτό. Θέα, ναι. Μάλιστα. Θέλει να παρέμβει ο κύριος Σενετάκης που είναι μαζί μας. Κύριε Σενετάκη. Γεια σας. Δεν έχω εικόνα γιατί όπως σας είπα είμαι έξω και σας ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να. Συμμετέχω και εγώ στην συζήτηση. Είναι όντως πολλά τα θέματα για τα αρκαλοχώρη. Σχετικά με το σύλλογο, για να είμαστε, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, προσωπικά έχω επισκεφτεί ο ίδιος τα γραφεία του συλλόγου και θεωρώ πάντα ότι άλλη μία φωνή στην προσπάθεια που γίνεται για να επιληθούν τα καθημερινά προβλήματα του αρκαλοχωρίου είναι πάντα ευπρόσδεκτη. Από εκεί και πέρα. Πάντως, τώρα κύριε Σενετάκη, είπαν ένα συγκεκριμένο περιστατικό με τον κύριο Αυγενάκη και γενικότερα είπαν ότι απαξιώνονται από τους κυβερνητικούς βουλευτές. Θέλετε να απαντήσετε σε αυτό? Γι' αυτό, σε αυτό απαντάω. Ναι. Σας είπα λοιπόν ότι και προσωπικά έχω επισκεφτεί, γιατί πολλές από τις προτάσεις του Συλλόγου πραγματικά με βρίσκουν και σύμφωνο και είναι εύλογα τα προβλήματα τα οποία μεταφέρονται. Από εκεί και πέρα, έχουμε εξηγήσει πολλές φορές και στο Σύλλογο ότι πρέπει να υπάρχει και μια θεσμική λειτουργία του τρόπου με τον οποίο κατανέμονται και λαμβάνονται οι αποφάσεις. Θα έχουμε προτείνει λοιπόν πολλές φορές στο Σύλλογο οι συζητήσεις αυτές οι οποίες, και οι προτάσεις οι οποίες γίνονται είναι πρωτίστως θέμα να υιοθετηθούν από την τοπική κοινωνία και όλες μαζί να έρθουν πάνω και να συζητηθούν. Κύριε Σενετάκη, αυτές οι προτάσεις δεν είναι προτάσεις, αυτές είναι ανάγκη. Δηλαδή θα μιλήσουμε για το αυτονόητο, το αν πρέπει να μπουν οι πολίτες στα σπίτια. Ο κ. Πρωθυπουργός είπε από τη ΔΕΘ ο κ. Πρωθυπουργός μίλησε για κοινωνική κατοικία. Γιατί να μην εφαρμοστεί η κοινωνική κατοικία πιλωτικά από τα αρχαλοχώρη? Τι πιο απλό? Πολύ απλό, πολύ εύλογο. Το χειροκροτήσαμε πρώτοι, το είδαμε και ελπίζαμε ότι πίσω από την κοινωνική κατοικία, από ένα πολύ σωστό και εύλογο αίτημα που είχαμε κάνει κιόλας, ότι θα ήταν αυτό το αίτημα του Συλλόγου. Είστε ένας μεγάλος σύλλογος. Πόσα μέλη, μισό λεπτό, πόσα μέλη έχει ο Συλλόγος? 700 ενεργά μοναδιαία μέλη. 700 ενεργά. Είναι ένας από τους μεγάλους συλλόγους που θεσπίστηκε αμέσως μετά την καταστροφή. Και ευχόμαστε να μην γίνουμε και ο μακροβιότερος σύλλογος της περιοχής. Mm-hmm. Γιατί τίνει, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, νομίζω ότι θα γίνουμε ο μακροβιότερος σύλλογος της περιοχής. Κύριε Σενετάκη. Δεν ευελπιστούμε να γίνει αυτό. Ευχόμαστε να μην γίνει, αλλά έτσι όπως πάνε τα πράγματα και τα μαθηματικά δεδομένα, εκεί μας οδηγούν. Κύριε Δασκαλάκη και αγαπητοί τηλεθεατές, αυτό που συμβαίνει στο αρκαλοχώρι, πραγματικά σε επίπεδο χρόνων, όσο χρονοβόρο και να φαίνεται σε εμάς που το βιώνουμε, στους πολίτες που το βιώνουν, σε επίπεδο λειτουργίας του κράτους για πρώτη φορά έχει λειτουργήσει πάρα πολύ γρήγορα. Προφανώς θέλουμε να λειτουργήσει ακόμα πιο γρήγορα, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι ναι μεν βρέθηκε μία στέγη για να μπουν οι πολίτες από κάτω, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό γιατί πρέπει πολύ γρήγορα να γυρίσουν στα σπίτια τους. Αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι ένα κολοσιαίο έργο της τάξης των 300 εκατομμυρίων ευρώ και μία ανοικοδόμηση μιας ολόκληρης περιοχής, η οποία ενέχει δημόσιο χρήμα και πρέπει να γίνει με μία διαδικασία. Αυτή η διαδικασία λοιπόν έχει ξεκινήσει άμεσα το κράτος, είναι μεγάλη, είναι κολοσιαία και ναι, ζητάω και την υπομονή των κατοίκων και πρέπει να γίνει με μια συγκεκριμένη διαδικασία γιατί μιλάμε για δημόσιο χρήμα το οποίο πρέπει να δοθεί στη σωστή κατεύθυνση. Καταλαβαίνω την αγωνία των πολιτών, καταλαβαίνω και την αγωνία του Συλλόγου.
Σας είπα και στην εισαγωγή μου ότι έχω μιλήσει πολλές φορές και προσωπικά με το Σύλλογο. Αυτό που θέλω εγώ ως βουλευτής είναι να γίνεται αυτή η ζήμωση σε θεσμικό επίπεδο στο Δήμο και από εκεί και πέρα να έρχεται μια ενιαία φωνή με την τοπική κοινωνία, γιατί καταλαβαίνετε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών, ο συνομιλητής του είναι ο Δήμος. Πάντως, κύριε Σενετάκη, σε κάθε περίπτωση, βεβαίως, μισό λεπτό. Κύριε Σενετάκη, σε κάθε περίπτωση είναι ανεπίτρεπτο αυτό που ακούσαμε νωρίτερα μπροστά σε αυτοδιοικητικούς, τον Περιφερειάρχη, σε άλλους αυτοδιοικητικούς, να ακούμε από μέλος της κυβέρνησης από το Ηράκλειο να μιλάει με αυτόν τον απαξιωτικό τρόπο για έναν σύλλογο που ξεπερνάει τα 700 μέλη. Και δεν μιλάμε για ένα σύλλογο που έχει να κάνει με μία δράση, μιλάμε για ένα σύλλογο που διεκδικεί να φτιάξει ξανά το σπίτι του και το μαγαζί του. Σας είπα ότι ακούμε με προσοχή το σύλλογο. Το μόνο που ζητάμε είναι αυτή η κουβέντα να έχει και μια θεσμική, ας το πούμε, ιεραρχία να εκφράζεται μέσα από τον τοπικό Δήμο. Αυτό που λέω δεν νομίζω ότι θα διαφωνήσετε. Να μου επιτρέψετε λίγο να ρωτήσω γιατί κάτι. Γιατί θα σας πω το εξής. Προφανώς ο Σύλλογος είναι εκεί και λειτουργεί προς όφελος των κατοίκων, αλλά το ίδιο κάνει και ο Δήμος. Επομένως, τις προτεραιότητες και την ευθύνη για την περιοχή και την ανοικοδόμηση της περιοχής την έχει ο Δήμος. Και εμείς ως κράτος έχουμε νόμιμο συνομιλητή το Δήμο. Σαφώς, κύριε Σενετάκη, όχι σαφώς. Δεν ακούμε το Σύλλογο. Με συγχωρείτε, Πρόεδρε, με συγχωρείτε. Όχι ότι δεν σας ακούμε ή ότι δεν εξετάζουμε τα αιτήματά σας, αλλά καλός ή κακός, εσείς το ξέρετε αυτό, το βλέπετε στον τόπο σας, ο θεσμικός συνομιλητής του Υπουργείου Εσωτερικών είναι ο Δήμος. Μα σαφώς δεν θέλουμε να υποσκυλήσουμε ούτε το Δήμο, ούτε το Δήμαρχο, ούτε τον εκάστοτε αρμόδιο. Εμείς όμως, κύριε Σενετάκη, θέλω να ρωτήσω κάτι. Πείτε μου, σας παρακαλώ, τι ορίζοντα αποπεράτωσης έχετε για να δρομολογηθούν κάποια πράγματα να μπουν σε φυσιολογικούς ρυθμούς ζωής? Επειδή ξέρετε πολύ καλά ότι η ενασχόλησή μας με αυτό το πρόβλημα, ξαναλέω, μιλάμε για την ανοικοδόμηση μιας ολόκληρης περιοχής η οποία ξέρετε έχει πάθει όμως κάτι, πολύ κύριε Σενετάκη, να κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου. Όταν μιλάμε για 700 ανθρώπους, 700 και πλέον ανθρώπους, είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός. Και αυτοί δεν απαιτούν σεβασμό και κυρίως βοήθεια. Δεν μπορούν να απαξιώνονται με αυτόν τον τρόπο. Όμως και δεν αναφέρομαι σε εσάς, κύριε Σενετάκη. Όχι, προφανώς δεν λέω ότι αναφέρεστε. Όμως και εμείς δεν μπορούμε να αλλάξουμε τους νόμους. Και δεν μπορούμε να αλλάξουμε την ιεραρχία της λειτουργίας του κράτους. Αυτό που ζητάμε. Δεν μας ενδιαφέρει η αλλαγή αυτή. Εμείς θέλουμε να δώσετε πράγματα μέσω των αρμοδίων φορέων. Του Δήμου δηλαδή. Εμείς δεν θα αντικαταστήσουμε το Δήμο. Προς Θεού. Τι είναι πιο λογικό, να μιλάτε με τον Δήμαρχο που είστε τα γραφεία στα 50 μέτρα και να συνεννοείτε και να έχετε τα αιτήματα πάνω και να συμφωνούμε, όπως πολλές φορές στις συσκέψεις είστε μέσα. Μα τα αιτήματά μας με το Δήμο είναι κοινά. Τα υπομνήματα είναι κοινά και στέλνουμε και στο Δήμο. Πού είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι αιτήματα, τουλάχιστον, όπως μου λέτε εσείς, ότι έχουν λυθεί τα προβλήματα, κύριε Σενετάκη. Εφόσον μιλάτε εσείς με το Δήμο, έχουν λυθεί τα προβλήματα. Συγχωρείτε, εσείς λέγατε ότι δεν εισακούγεστε. Ακριβώς, δεν έχουν λυθεί τα προβλήματα. Είτε μιλάτε με το Δήμο, είτε μιλάτε με εμάς. Πολλές φορές όμως αυτές οι τοποθετήσεις ακούγονται και σαν προφάσεις σε ένα πρόβλημα που είναι ορατό και δεν το βλέπει η κυβέρνηση. Ένα είναι το θέμα αν εισακούγονται οι πολίτες, το οποίο απαντάω ότι βεβαίως και εισακούγονται και θεσμικά και μέσω του Συλλόγου. Και από εκεί και πέρα ζητώ και την κατανόηση των πολιτών, διότι αυτή τη στιγμή αυτό το τιτάνιο έργο της αντικοδόμησης του εργαλοχωρίου απαιτεί χρόνο. Και υπομονή. Να πω κάτι τι σε αυτό το σημείο. Βεβαίως. Τι κάναμε, κύριε Δασκαλάκη, με το που έγινε ο σεισμός τις επόμενες, μέσα στην πρώτη εβδομάδα και για τα σχολεία που άκουσα. Ποιο το μας μέλημα ήταν η λειτουργία των σχολείων. Αυτό έγινε άμεσα. Οι αίθουσες ήρθαν άμεσα. Οι κατοικίες όπου οι άνθρωποι μένανε πρώτα σε ξενοδοχεία και φιλοξενούντισαν σε φίλους, άμεσα φτιάχτηκαν οι οικισμοί ώστε να λυθούν τα πρώτα άμεσα προβλήματα της διαβίωσης των πολιτών. Είναι ανεπίτρεπτο πέρα, όμως, κύριε Σενετάκη, 1.400 φάκελοι να έχουν διεκπεραιωθεί μόλις 5-16 μήνες μετά. Αναγκάζονται οι άνθρωποι και πουλούν το λάδι τους, βάζουν το χέρι στην τσέπη για να αποκαταστήσουν τις ζημιές, γιατί ακούσανε για μια βοήθεια από την πολιτεία που ουσιαστικά δεν έλαβαν ποτέ. Κύριε Σκαλάκη, έχετε δίκιο.
στην διαδικασία της αδειοδότησης των κτηρίων για να μπορέσουν οι άνθρωποι να μπουν, να τα φτιάξουν και να μπουν ξανά μέσα. Και ξέρω πολύ καλά ότι πολλοί κάτοικοι της περιοχής αγνοούν και ξέρουν ότι αν τα φτιάξουν μόνοι τους χωρίς την άδεια δεν θα πάρουν τα χρήματα πίσω. Πολύ σωστά. Είναι και κάτι, δεν θα αποχαρακτηριστεί και το σπίτι. Το οποίο όλοι θα παλέψουμε αυτό εφόσον υπάρχουν τεκμήρια να μην συμβεί. Ξέρω λοιπόν ότι πολλοί αγνοούν την κρατική βοήθεια και μπορεί να κληθούν να τους δώσουν, να ζητήσουν και τα χρήματα πίσω τα οποία έχουν πάρει ως προκαταβολή, γιατί καθυστερεί αυτή η διαδικασία. Ξέρετε κάτι, κύριε Σενετάκη, το ζητούμενο και συγγνώμη που σας διακόπτω. Εσείς οι τοπικοί βουλευτές, ανεξάρτητα αν είστε κυβερνητικοί ή αντιπολιτευτικοί, είστε οι άνθρωποι που γνωρίζετε λίγο πολύ τους ανθρώπους της ενδοχώρας, γνωρίζετε το πρόβλημα. Θα μπορούσαμε λοιπόν να απεμπολιστούμε από τη λογική των θεσμικών καταστάσεων και να μπούμε σε μια πιο άμεση διεκδίκηση. Αυτό ζητούν οι πολίτες στον Δήμο Μηνωά Πεδιάδος. Σας είπα ότι μιλάμε και με, και με το Σύλλογο και με τους κατοίκους. Προφανώς δεν πάμε με το γράμμα του νόμου και μόνο, αλλά σας απάντησα στις αιτιάσεις που είχε θέσει ο πρόεδρος. Δεν πήραμε απάντηση στο τι ορίζοντα έχουμε. Και σήμερα το πρωί, ακούστε με λίγο, θα σας πω. Προφανώς δεν έχω να σας δώσω μια ημερομηνία. Έχω όμως να σας πω το εξής. Ότι ξέρετε πολύ καλά εσείς που παρακολουθείτε και τα πράγματα από κοντά, ότι πριν 9 μήνες στελεχώθηκε η υπηρεσία, έγινε πρώτον η ίδρυση της υπηρεσίας για να μην πηγαίνουν οι φάκελοι στην Αθήνα. Στελεχώθηκε η υπηρεσία με 30 άτομα. Ναι, αλλά συμβάσει των μηχανικών λίγων στο τέλος του Γενάρη, κύριε Σενετάκη. Όχι. Σε αυτό, κύριε Δασκαλάκη, έχω να σας πω ότι έγινε η προκήρυξη για την ανανέωση των συμβάσεων. Την Παρασκευή έκλεισαν οι ημερομηνίες και αναμένουμε τις επόμενες μέρες την ανανέωση των υπαλλήλων που έχουν. Αυτό είναι μια καλή είδηση. Βάλτε μια ανωτελεία, Θέλω να πάω στο Αρκαλοχώρι, γιατί από ό,τι με ειδοποιούν θέλουν να πούν κάτι οι πολίτες εκεί που είναι μαζί με τη Γεωργία, τη Μακάκη. Ναι, Γεωργία, έρχομαι σε σένα. Βεβαίως. Εδώ πέρα, Μάνο, όση ώρα συζητάτε, ακούω και διάφορα σχόλια εδώ πέρα, αντιδράσεις. Οι πολίτες είναι αγανακτισμένοι. Θα δώσουμε το λόγο στην κυρία Φωτεινή Κουτράκη, την πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Θραψανού, την Αγγελάκη Ευαγγελία, την πρόεδρο του Προσωρινού Εμπορικού Συλλόγου Θραψανού, τον κύριο Μελαδάκη Νικόλαο, το πρόεδρο του τοπικού Θραψανού, και συνέχεια ο λόγο στην κυρία Χριστούλα Γκεγκέρογλου, η οποία είναι η πρόεδρο τη κοινότητα Αρκαλοχωρίου. Να δώσουμε λοιπόν το λόγο στην κυρία Κουτράκη. Καλησπέρα σας. Αν και η ώρα έχει φτάσει 11 και όλοι θα έπρεπε να είμαστε κάπου αλλού, αλλά προφανώς η αγανάκτησή μας και η αγάπη για τον τόπο μας κρατάει ακόμα όρθιους και ζωντανούς εδώ. Εγώ εκπροσωπώ το Σύλλογο Γονέων του Δημοτικού Θραψανού. Φαντάζομαι σε όλους τα αυτιά αντυχεί η λέξη Θραψανό και τι σημαίνει. Εμείς σαν σχολείο είμαστε ένα διατηρηταίο σχολείο, το οποίο είχε αναγνωριστεί από το 1989 ότι ήταν ένα σχολείο υψηλής λειτουργικότητας και ένα ιδιαίτερο σχολείο σε ό,τι αφορά τη μορφολογία του. Ο αγώνας μας εδώ είναι ένας αγώνας πολύ δύσκολος. Δεν ξέρουμε πού να κινηθούμε και σε ποια κατεύθυνση να κινηθούμε. Περιμένουμε μία προγραμματική σύμβαση, η οποία υποτίθεται είχε συμφωνηθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού, την Περιφέρεια Κρήτης, οι οποίοι θα ήταν και οι κύριοι χρηματοδότες της σύμβασης, το Δήμο Μηνώα και το Πολυτεχνείο Κρήτης, όπου θα έβρισκαν οι χρηματοδότες των 172.000 ευρώ τις βέλτιστες λύσεις για να μπορέσουμε να πάρουμε μία απάντηση τελικά το σχολείο μας τι είναι. Είναι ένα σχολείο διατηρηταίο, είναι ένα σχολείο επισκέψιμο απλά, είναι ένα σχολείο κατάλληλο για να φιλοξενήσει μαθητές 6 έως 12 χρονών. Δεν ξέρουμε. Βασικά ερωτήματα. Και δεν ξέρουμε πού θα κινηθούμε. Θα πρέπει να κάνουμε ενέργειες ώστε να διεκδικήσουμε την ανέγερση ενός καινούριου σχολείου. Τα παιδιά μας αυτή τη στιγμή είναι σε κάτι κοντέινερ. Είναι 6 τάξεις και τίποτα άλλο. Αυτό διεκδικούμε για τα παιδιά μας και για τον τόπο μας. Και να ξέρετε και κάτι άλλο. Βαρεθήκαμε τα παχιά λόγια. Δεν είμαστε εδώ για άλλα παχιά λόγια. Βαρεθήκαμε τις πρακτικές τις οποίες μας έχουν οδηγήσει εδώ. Θέλουμε λύσεις ουσιαστικές. Θέλουμε έντιμες και ειλικρινές πλέον συνεργασίες. Και γι' αυτό το λόγο είμαστε εδώ. Συνεχίζουμε να διεκδικούμε για τον τόπο μας και για τα παιδιά μας, τα οποία αποτελούν το μέλλον του τόπου μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη στους ανθρώπους πρωτίστως που έχασαν τα σπίτια τους και είναι στον δρόμο χειμώνας του 23.
Βεβαίως. Ο λόγος στην κυρία Αγγελάκη να μας πει επιχειρηματικά πώς είναι τα πράγματα. Να μας πείτε. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Εγώ εκπροσωπώ τον προσωρινό Εμπορικό Σύλλογο Θραψανού, ένα σύλλογο που δημιουργήθηκε από την αγανάκτηση των ανθρώπων στην ευρύτερη περιοχή του Θραψανού, βλέποντας τις επιχειρήσεις τους να κλείνουν η μία πίσω από την άλλη και τα εισοδήματά τους να πέφτουν. Πρέπει κάτι να γίνει, να φτιαχτούν οι επιχειρήσεις, να φτιαχτούν τα σπίτια, ο κόσμος να επιστρέψει πίσω στο χωριό, στη βάση, πώς αλλιώς θα λειτουργήσει η επιχειρηματικότητα στον τόπο και θα έρθει η ανάπτυξη. Ζητάμε λύσεις. Ο κύριος, ο λόγος του κύριου Μελαδάκη, το πρόεδρο του τοπικού Θραψανού. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ θέλω να αναφέρω ότι το 2011 υπήρχαν 1.450 άτομα στο Θραψανό. Τώρα μετά και το σεισμό έχουν μείνει γύρω στα 850 με 900. Έχουν φύγει όλοι οι άνθρωποι, οι περισσότεροι βασικά, δεν φτιάχνουν τα σπίτια. Έχουν πάθει φοβερές ζημιές στα σπίτια, δηλαδή κίτρινα σπίτια, και δεν θέλουν να τα φτιάξουν, δεν θέλουν να νοικιάσουν. Δηλαδή τα έχουν αφήσει έρμεα. Δεν ξέρουμε τι να πούμε στους ανθρώπους. Ο ένας λέει αυτό, ο άλλος εκείνο. Δεν μας βοηθάνε. Δεν μας βοηθάνε αυτό. Να δώσουμε το λόγο στην κυρία Γεγέρογλου, τη Χρυσούλα, την πρόεδρο της κοινότητας Αρκαλοχωρίου. Το μήνυμά σας στην κυβέρνηση, κυρία Χρυσούλα. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Αυτό που θα ήθελα να πω στον κύριο Πρωθυπουργό και στην κυβέρνηση θα ήταν το εξής. Θα του θύμιζα ότι όταν ήρθε την επόμενη. Από την ημέρα του σεισμού, μας είπε ότι οραματίζεται μία περιοχή, μία πόλη σύγχρονη και ότι θα βοηθήσει με όλες τις δυνάμεις να γίνει αυτή η πόλη, να γίνει αυτή η πόλη πραγματικότητα. Θέλω όμως να του πω το εξής, ότι για να γίνει αυτό θα πρέπει να, όχι αποσπασματικά και με μικρές και βραχυπρόθεσμες λύσεις, αυτή την ώρα θα έπρεπε να έχουμε ήδη ένα ενιαίο επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο σχέδιο αυτό, με συνοδές μελέτες, που θα έχουν να κάνουν με το πώς βλέπουμε το Αρκαλοχώρι και τον Δήμο την επόμενη μέρα, για να μπορεί να προχωρήσει. Θέλουμε δηλαδή αυτό το πράγμα που έχει κάνει στην Εύβοια. Γιατί νιώθουμε ότι είμαστε πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Θεωρείτε ότι σας απαξιώνουν, κυρία Γεγέρογλου. Δεν σας άκουσα. Θεωρείτε ότι σας απαξιώνουν. Σαφώς. Αυτό εισπράττουμε. Εκ του αποτελέσματος, ναι, αυτό εισπράττουμε. Λοιπόν, νιώθουμε ότι είμαστε πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Οι πυρόπληκτοι αντιμετωπίζονται διαφορετικά και εμείς εντελώς διαφορετικά. Την περασμένη εβδομάδα, ο κύριος Μπένος, που είναι ο συντονιστής της ανασυγκρότησης της Εύβοιας, κατέθεσε και ενημέρωσε τον κύριο Πρωθυπουργό για 72 μελέτες. Από τις οποίες οι 30 είναι όριμες και ήδη μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να χρηματοδοτηθούν και να ξεκινήσουν τα έργα στην Εύβοια. Και εμείς εδώ πέρα δεν έχουμε ένα σχέδιο, δεν έχουμε μία μελέτη, δεν έχουμε τίποτα. Πώς θέμε να πάμε ένα δήμο μπροστά, μία πόλη να φτιάξουμε, όταν δεν έχουμε ένα πράγμα στα χέρια μας.